Οι φακές είναι ένα από τα πιο αγαπημένα όσπρια της ελληνικής κουζίνας. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα φτιάξουμε μια πεντανόστιμη και θρεπτική σούπα με φακές και λαχανικά. Ξεκινάμε με φακές που μας έρχονται από Έλληνες παραγωγούς και από μια εταιρεία που από το 1965 μας προμηθεύει όσπρια και ρύζι εξαιρετικής ποιότητας. Αυτό που τις ξεχωρίζει είναι νόστιμες και βραστερές. Ρίχνουμε τις φακές σε μια κατσαρόλα με αρκετό νερό. Τις αφήνουμε να βράσουν για 20 λεπτά χωρίς να τις αλατίσουμε. Μετά τις στραγγίζουμε και τις ξαναβάζουμε στην κατσαρόλα. Ρίχνουμε με τη σειρά ένα τριμμένο κρεμμύδι, μία τριμμένη πατάτα που θα χυλώσει τη σούπα, ένα τριμμένο καρότο, λίγο πορτό σκόρδου με μείγμα αρωματικών, δύο-τρία δαφνόφυλλα, λίγο ξερό ή φρέσκο θυμάρι, ό,τι έχετε, και λίγο ελαιόλαδο. Προσθέτουμε 1,5 λίτρο νερό, αλατίζουμε με ανθό αλατιού και τις μαγειρεύουμε για 20 λεπτά. Οι φακές είναι εξαιρετική πηγή πρωτεϊνών, σιδήρου και βιταμινών και σε συνδυασμό με τα λαχανικά μας δίνουν ένα νόστιμο και θρεπτικό πιάτο. Βρίσκονται στη βάση της μεσογειακής διατροφής και οι συγκεκριμένες είναι πολύ βραστερές και νόστιμες. Αφού μαγειρευτεί η σούπα, μπορούμε να τη σερβίρουμε όπως έχει, αλλά λέω να δυναμώσουμε λίγο τα αρώματά της. Ρίχνουμε λοιπόν λίγο κύμινο και κόλιανδρο σκόνη και ανακατεύουμε. Για την σούπα φακές με λαχανικά, για 4 μερίδες θα χρειαστείτε 300 γραμμάρια φακές ψηλές, ένα ξερό κρεμμύδι τριμμένο, 2 κουταλάκια του γλυκού πορτό σκόρδου με μείγμα αρωματικών, μία πατάτα τριμμένη, ένα καρότο τριμμένο, 2 δαφνόφυλλα, ένα κουταλάκι του γλυκού ξερό θυμάρι ή μερικά κλωναράκια φρέσκο, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1,5 λίτρο νερό και ανθό αλατιού σε νυφάδες. Και για το σερβίρισμα θα χρειαστείτε από ένα κουταλάκι του γλυκού κύμινο και κόλιανδρο, 2 ψητές πιπεριές φλωρίνης και μιλόξιδο. Σερβίρουμε στα πιάτα. Προσθέτουμε σε κάθε μερίδα έτοιμες ψημένες και κομμένες πιπεριές φλωρίνης. Και ρίχνουμε και λίγο μιλόξιδο. Αυτή είναι η πρότασή μου για να δώσουμε επιπλέον αρώματα και γεύση σε αυτή την υπέροχη σούπα. Και όταν τη δοκιμάσετε, είμαι σίγουρος πως δεν θα μείνετε στο ένα πιάτο.